την πολύ σημαντική πρωτοβουλία, διότι το ραδιόφωνο, το μαχητικό, πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και της ανάδειξης των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει την κοινωνία, αλλά και της διεκδίκησης. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία και σημασία όταν ο λόγος δίνεται στους ίδιους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και που διεκδικούν, και λιγότερο σε εμάς, περισσότερο σε αυτούς. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Και πιστεύω, αγαπητέ Νίκο, ότι αναδεικνύεται πια ένα αίτημα το οποίο δεν μπορεί να το παραβλέψει η κυβέρνηση. Και είναι ίσως η αρχή για να αρχίσουν σιγά σιγά να αναδεικνύονται τα μεγάλα προβλήματα της κρίσης αυτής της υγειονομικής, τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που έχει, στο βαθμό που δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να αντιμετωπιστούν. Ναι, υπάρχει το βλέποντας και κάνοντας, και οι καλλιτέχνες ανέδειξαν τα τεράστια κενά και την ολιγορία αυτού του βλέποντας και κάνοντας, διότι η τέχνη δεν είναι θα δούμε μετά, είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Μέσα υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το ένα ζήτημα είναι αυτό που ακριβώς είπες λίγο πριν, ότι υπάρχει μια αποσπασματική αντιμετώπιση, δεν υπάρχει σχέδιο, υπάρχει το βλέποντας και κάνοντας. Υπάρχει και μια προσπάθεια όλη αυτή η ερασιτεχνική αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της οικονομικής κρίσης να καλυφθεί από ένα πέπλο επικοινωνιακής ομίχλης, καθώς δεν αναδεικνύονται τα προβλήματα αυτά. Με τους καλλιτέχνες δεν είναι το ίδιο όπως εύκολο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που βιώνουν οι καλλιτέχνες, ο κόσμος του πολιτισμού, προφανώς το βιώνουν και πολλές άλλες χιλιάδες άνθρωποι. Βέβαια. Όμως εδώ υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αναπαράξουν πολύ πιο εύκολα τη φωνή τους, να την είναι opinion leaders, όπως λέμε. Δεύτερον όμως, αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι ο κόσμος της πολιτικής συνολικότερα και ιδιαίτερα η κυβέρνηση σήμερα θα όφιλε να έχει μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στο τι ρόλο παίζει αυτός ο κόσμος στην κοινωνία μας. Διότι έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο ο καλλιτέχνης. Η τέχνη δεν είναι μια υπόθεση πολυτελείας για αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν σε ακριβά μαγαζιά να ακούνε ή να βλέπουν παραστάσεις. Η τέχνη είναι βασικό συστατικό στοιχείο της ζωής μας, βέβαια. Της ύπαρξής μας, της δυνατότητας να σταθούμε ψυχολογικά υγιείς και όρθιοι, να εμπνευστούμε, να ονειρευτούμε. Και ακούγοντας τον Σταύρο τον Κλαρχάκο, αυτά που σου είπε πριν από ένα κάρβουνο, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λέει όλα. Ότι η σημερινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να πει προεκλογικά για τον πολιτισμό και την τέχνη και για τους ανθρώπους του, και γι' αυτό το λόγο δεν εφαρμόζει και τίποτα προεκλογικά, και βεβαίως όταν ήρθε και η κρίση θα έθαψε όλα κάτω από ένα χαλάκι. Νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να δούμε εδώ. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι παίρνουν ανθρώπους του πολιτισμού για να βγάζουν κάποιες φωτογραφίες και να τις αναπαράγουν, για να τους τραγουδάνε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ανίοτε, παγιδεύοντάς τους και αυτούς σε επικοινωνιακά σοου. Τους θέλουν για να τους εκμεταλλεύονται σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία και την πρόσφατα, να παίρνουν λίγο έγκλη από αυτούς, αλλά δεν έχουν στρατηγική, δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν όραμα. Και το κρίσιμο που επίσης ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος είπε σε ένα πριν από λίγο είναι ότι ένας υπουργός, και το ξέρει διότι διετέλεσε σε αυτή τη θέση, πρέπει να έχει άποψη και όραμα. Όχι μόνο να γνωρίζει τι σημαίνει ένα καφέ. Είναι μόνο για ένα καφέ ο πολιτισμός. Δεν το υποτιμώ, δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά άλλο γενικός γραμματέας και άλλο υπουργός. Να γνωρίζουμε και εμείς το γνωρίζουμε ότι ο καλλιτέχνης εκτός από ο άνθρωπος που φτιάχνει όνειρα είναι και ένας εργάτης, ένας εργάτης της τέχνης. Και αυτός ο εργάτης τώρα ζητάει τη στοργή και της πολιτείας και της κοινωνίας. Και την κατανόηση. Είναι άξιος μισθός, δεν είναι ελεημοσύνη. Για να έχουμε μια εικόνα,
οι άνθρωποι χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, των οικαστικών, δεν είναι μονάχα αυτοί που είναι μπροστά από τη σκηνή. Είναι και πολλές που είναι πίσω από τη σκηνή. Και όλοι αυτοί έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα την τρέχουσα περίοδο. Μια περίοδο που ως επιτοπλίστων είναι αυτή που καλύπτει τα εισοδήματά τους, καθώς ως γνωστόν τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται όλες αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις, τα φεστιβάλ. Άρα λοιπόν αυτός ο κόσμος θα αντιμετωπίζει από εδώ και στο εκεί, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, τα οποία πρέπει να... Ένα... Έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί είναι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει συνεδρίαση. Αποκαθιστούμε τη γραμμή και ερχόμαστε αμέσως. Είναι δύσκολη, κάποιο... είναι δύσκολη στις επικοινωνίες της. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Τεχνικό πρόβλημα, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα... Πρόεδρε, μπορώ να σου πω και το νούμερο. Υπολογίζουν ότι είναι περίπου 90 με 94.000 όλα τα συνδεόμενα επαγγέλματα μαζί με τους καλλιτέχνες πρώτης γραμμής. Είναι λοιπόν χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να ενταχθούν, διότι δεν είχαν κάποια ενεργή σύμβαση όλο το προηγούμενο διάστημα για να ανασταλεί, άρα δεν μπορούν να πάρουν ούτε αυτά τα 530 της αναστολής, ναι. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακοινώσει μονάχα ένα πενιχρό για τις πραγματικές ανάγκες, ποσό των 15 εκατομμυρίων που ως πρόσθετη χρηματοδότηση, τα οποία δεν επαρκούν ούτε καν για να αναπληρώσουν το ποσό το οποίο η σημερινή κυβέρνηση περιέκοψε από τον προϋπολογισμό για το 2020 σε σχέση με τα χρήματα που δινόντουσαν το 2019. Διότι εμείς είχαμε προϋπολογίσει το 19 349 εκατομμύρια και η κυβέρνηση μετά την περίοδο που θα ερχόταν η μεγάλη ανάπτυξη υποτίθεται προϋπολόγισε 335, λιγότερα δηλαδή. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πραγματική κρίση η οποία πρέπει να βρεθεί τρόπο να αντιμετωπιστεί. Εμείς πολύ έγκαιρα, θέλω να θυμίσω, καταθέσαμε στην αρχή της πανδημίας το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι». Ένα πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα όλος αυτός ο κόσμος, κυρίως ο κόσμος των επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι, αλλά και αόρατοι, όλοι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενεργές συμβάσεις, να μπορέσουν να στηριχτούν και να μείνουν όρθιοι. Είτε μέσα από την επιδότηση της εργασίας όσοι έχουν ενεργές συμβάσεις, είτε μέσα από μια διαδοχική κατανομή κοινωνικών μερισμάτων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ όπως είχαμε προβλέψει, για να καλυφθεί αυτός ο κόσμος μέχρι ότου μπορέσουμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάθισε να συζητήσει αυτές τις προτάσεις, στην πραγματικότητα τις υποτίμησε, τις νόμπαρε. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή περιπαικτικά μιλούσε άλλοτε για 30, άλλοτε για 40, άλλοτε για 20 δισεκατομμύρια ευρώ και στο τέλος μας είπε δεν έχουμε λευτότητα. Το μαξιλάριο όμως που με προνοητικότητα φροντίσαμε να αφήσουμε όχι ως παρακαταθήκη στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, ως παρακαταθήκη στην ελληνική οικονομία, για να μπορέσει σε μια ώρα ανάγκης η κοινωνία να κρατηθεί, να μπορέσει να στηριχθεί. Αυτό το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι λεφτόδεντρα, είναι πραγματικά χρήματα που υπάρχουν εκεί. Και πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης τι θα τα κάνει αυτά τα χρήματα, για ποιο λόγο τα έχει εκεί, για ποιο λόγο δεν υιοθετεί μια στρατηγική εμπροστοβαρούς στήριξης, οριζόντια στήριξης της κοινωνίας για να καλύψει μέρος προφανώς των αναγκών προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτή την πόρα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτή η επιλογή, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να πει όταν δεν έχει, δεν έχω, τι μου ζητάς να δώσω εφόσον θα κάνει. Όταν έχεις χρήματα και δεν χρειάζεται καν να δανειστείς. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναστείλει το σύμφωνο σταθερότητας, όταν δεν σου έχει στόχους για το 2020, κανέναν στόχο. Εμείς
κοιμόμαστε και ξυπνάγαμε με την αγωνία αν θα πιάσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα για να βγούμε από τα μνημόνια. Δεν υπάρχουν πια στόχοι πουθενά στην Ευρώπη. Άρα τι εξυπηρετεί αυτή η στρατηγική του βλέποντας και κάνοντας και, και τη σιωπή των αμνών δια των μέσων ενημέρωσης που ελέγχει, έχοντας ξοδέψει ήδη πολλαπλάσια χρήματα από αυτά που συζητάει τώρα να δώσει ως ξεροκόμματο στους καλλιτέχνες, έχοντας δώσει δεξιά και αριστερά, προκειμένου να μην αναδεικνύουν τα προβλήματα. 20 εκατομμύρια ευρώ σε μέσα ενημέρωσης είτε του διαδικτύου είτε έντυπα, χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδης διαφάνεια και λογοδοσία για το πού πάνε αυτά τα χρήματα. Διότι το ζήτημα δεν είναι να μην ενισχυθούν και τα μέσα ενημέρωση. Εργαζόμενους έχουν. Αλλά εδώ ενισχύουν μονάχα όσους λιβανίζουν ή μάλλον με αντίτιμο το να λιβανίζουν την κυβέρνηση και να αποκρύπτουν τα προβλήματα, ενισχύονται τα μέσα και δεν ενισχύονται αυτοί οι οποίοι έχουν ανάγκη να κάνουν. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού. Πρόεδρε, ένα αίτημα εχμής που προβάλλουν οι καλλιτέχνες είναι η θέσπιση ενός ταμείου ανεργίας με οριζόντια καθολικά κριτήρια να περιλάβει τους ανθρώπους αυτούς που δουλεύουν υπό σχεδόν μαύρες συνθήκες για ένα εξάμηνο. Θα το υιοθετήσετε εσείς, το γνωρίζετε ασφαλώς. Ναι. Είναι μια σκέψη που κατά την άποψή μου μπορεί να περπατήσει, όπως και άλλες σκέψεις οι οποίες έχουν ακουστεί. Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι να υπάρξει πολιτική απόφαση ότι ένα μεγάλο μέρος δαπανών θα δοθεί, μάλλον ένα μεγάλο μέρος του αποθεματικού που υπάρχει στα δημόσια ταμεία θα δοθεί για να στηρίξει κοινωνικές ανάγκες. Και αν αποφασίσουμε αυτό να συμβεί, τότε θα πρέπει να βρούμε και τους τρόπους εκείνους οι οποίοι θα είναι πιο αποτελεσματικοί. Η δική μας η θέση και η στρατηγική δεν είναι η χρηματοδότηση της, η επιδότηση της ανεργίας, είναι η επιδότηση της εργασίας. Ακριβώς. Γι' αυτό και διαφωνήσαμε και με την λογική της εκπεριτροπής εργασίας που θέσπισε νέο, γιατί υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο που ανανέωσε την Υπουργή Εργασίας, ώστε να δημιουργήσει πλέον ένα δεδομένο μισής δουλειάς και μισού μισθού, το οποίο θα διατηρηθεί δυστυχώς, λέω εγώ, προβλέπω, για ένα μεγάλο μέρος συμβάσεων και μετά την κρίση. Τώρα εδώ, ο χώρος του πολιτισμού όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Το είπα και πριν. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ένα μέρος των ανθρώπων που εργάζονται είναι εποχικοί εργαζόμενοι, ένα μεγάλο μέρος. Και πολλοί από αυτούς είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άρα δεν είχαν ενεργή σύμβαση πριν τον Μάρτιο, όταν ακριβώς την πανδημία, για να μπορέσει να επιδοτηθεί αυτή. Συνεπώς θα μπορούσε, εμείς προτείναμε, αντί για αυτό που λέτε εσείς, προτείναμε να υπάρξει μια πολύ γενναία επιδοματική πολιτική για αυτούς τους άνθρωπους, προκειμένου να προσθέσουν τα πόδια τους. Το ίδιο, ναι. Ναι, επιπλέον δε αυτών των επιδοματικών πολιτικών όμως, εγώ θα έβλεπα την ανάγκη να υπάρξουν και πρωτοβουλίες ενεργητικές. Διότι ναι μεν θα αντιμετωπίσουμε ένα παράξενο πρωτόγνωρο καλοκαίρι όπου η επιθυμία μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι θα παλεύει το φόβο μας μην τυχόν και μολυνθούμε, μην τυχόν και επανέλθει ο ιός. Και άρα θα πρέπει να τηρούμε κάποιες αποστάσεις στις επαφές μας με τους ανθρώπους. Δεν θα είναι εύκολο και δεν θα μπορέσουν να γίνουν μεγάλες συναυλίες. Είναι κατανοητό αυτό. Μπορεί όμως ο πολιτισμός, αν υπάρχει μια πολιτική από την πλευρά της πολιτείας γενναίας παροχής χρηματοδότησης, μπορεί ο πολιτισμός να επιβιώσει και με νέους τρόπους. Όχι με μαζικές συναυλίες, αλλά με πολύ μικρές παραστάσεις. Πολλές μικρές παραστάσεις. Δεκάδες παραστάσεις της πόλης, στην περιφέρεια, μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις, όπου δεν είναι ανάγκη οι άνθρωποι να συνοστίζονται. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, αρκεί να υπάρχει η βούληση της χρηματοδότησης, της στήριξης από την πλευρά της πολιτείας. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα ειδικό κοινωνικό πρόγραμμα πολιτισμού για την αγορά βιβλίων. Για την στήριξη του κινηματογράφου,
ένα πρόγραμμα για τις δημόσιες, τις δημοτικές βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχουν συνεπώς δυνατότητες και ιδέες οι οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προκειμένου να υπάρξει και η ζωογόνηση της πολιτιστικής παραγωγής αλλά και του εισοδήματος των καλλιτεχνών, προφανώς όχι πλήρους αποκατάστασης. Υπάρχουν οι δυνατότητες και με ενεργικές ιδέες και προτάσεις, όχι μόνο μέσω της επιδοματικής πολιτικής, αλλά και αυτά απαιτούν την πολιτική βούληση και την κατανόηση από την πλευρά της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το πολιτιστικό προϊόν δεν είναι είδος πολυτελείας που θα το στερηθούμε για λίγο όπως στερηθήκαμε ή θα στερηθούμε τα ποτέ μας. Είναι είδος ανάγκης κοινωνικής, διότι έχει ανάγκη ο μέσος πολίτης την στήριξη, την ηθική, την πνευματική από την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος. Άλλο ένα, πρόεδρε, που θέτουν και να μην σε απασχολούμε άλλο, γιατί νομίζω ότι έχετε και τις κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις τώρα εκεί. Ναι, βλέπω τώρα, ενημερώνουν ότι προφανώς θα είχαν ενημερωθεί οι συνεργάτες του Μητσοτάκη ότι έχουμε αυτή τη συνέντευξη. Φρόντισαν την ώρα που μιλάμε να μπει στη Βουλή να τοποθετηθεί. Ναι, ναι. Για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια εν τη απουσία μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει μεγάλη ασφάλεια. Ένα τελευταίο του Γιατί σήμερα έχουμε και ένα κρίσιμο περιβαλλοντοκτόνο. Ναι, ακριβώς. Το οποίο συζητείται και νομίζω ότι θα πρέπει η σκέψη μας να είναι και στο φυσικό περιβάλλον. Δεν πιστεύω το αντίθετο. Δεν πρέπει να γίνει ευκαιρία αυτή η κρίση για να γυρίσουμε στο όνομα της ανάπτυξης που χάνεται σε πολιτικές που καταστρέφουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, το οποίο είναι το περιβάλλον μας, στο οποίο ζούμε όλοι και νομίζω ότι ιδιαίτερα στον τόπο μας, που αν έχει μια υπεραξία αυτός ο τόπος είναι η ομορφιά του, είναι η ομορφιά της φύσης, αλλά και η ομορφιά των πολιτιστικών, της πολιτιστικής δημιουργίας των ανθρώπων του. Αυτά τα δύο πρέπει να κρατήσουμε. Απόθεμα φυσικού πλούτου και απόθεμα πολιτιστικού πλούτου. Απόθεμα ταυτότητας. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε. Να μην σε κρατήσουμε άλλο. Έχεις τις υποχρεώσεις τις κοινοβουλευτικές. Μιλούν οι πολιτικοί αρχηγοί σήμερα. Ήταν μαζί μας για αυτό το... Εγώ για αυτή ευχαριστώ. Ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν στο κόκκινο και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί με τους καλλιτέχνες. Ευχαριστήρια για την πρωτοβουλία σας σήμερα. Γεια σας, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.